Αυτός είναι ο παλιός, αυτός εδώ που υπάρχει και από τι κάνουν αυτό εδώ. Τον ασκό του Αιώλου άνοιξαν στο Ρέθυμνο οι πληροφορίες που διέρευσαν σχετικά με τη νέα χάραξη του βορειοδικού άξονα Κρήτης, καθώς αντιδρούν κάτοικοι των ανατολικών κυρίως περιοχών, στις οποίες εκτείνεται η τουριστική ζώνη του βόρειου τμήματος του νομού. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το τελικό σχέδιο της νέας χάραξης από πλευράς Υπουργείου ώστε να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση, εν τούτης από τον Πλατανιά έως και τη Σκαλέτα, οι κάτοικοι εκφράζουν μέσω της Κρήτη TV έντονο προβληματισμό και αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί το μεγάλο αυτό έργο που θα αλλάξει την όψη του νησιού. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πλησιάζει τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ σε μια απόσταση γύρω στα 250 μέτρα. Γίνεται μια γιγαντιαία πίστα καρτ με όλους αυτούς τους τρεις δρόμους και καταλαβαίνετε πόσο περιορίζεται το βόρειο παραλιακό μέτωπο. Ήταν πάρα πολύ αυτονόητο, απλό, οικονομικό και όπως αλλιώς πείτε το και λογικό επίσης η χάραξη να μην γνωρίσει εδώ περιπέτειες αλλά να αναβαθμιστεί όπως είναι και φυσικό και όπως και γίνεται. Στο κάτω-κάτω πρόκειται για τη συνέχεια της νότιας παράκαμψης του Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι επικαλούμενοι τα στοιχεία των μηχανικών που χαρτογραφούν τις περιοχές υποστηρίζουν ότι η νέα χάραξη σχεδιάζεται νοτιότερα του υφιστάμενου δρόμου, με συνέπεια αρκετές περιοχές να κοπούν στα δύο και να χαθούν από καλλιεργήσιμες εκτάσεις έως επιχειρήσεις και κατοικίες, βάζοντας όπως λένε τα φόπλακα σε μια ήδη αναπτυγμένη περιοχή. Περνάει από το καλύτερο κομμάτι από το, ανεπτυγμένο τουριστικά και οικονομικά κομμάτι του κάμπου του Ρεθύμνου. Και ναι, μεν είναι νοτιότερη, αλλά δεν νοείται νοτιότερη όταν η απόστασή της από την υφιστάμενη εθνική σε αρκετά σημεία προσεγγίζει τα 200, 300, 500 μέτρα. Δεν είμαστε ενάντια στο να δημιουργηθεί ένας καινούργιος ΒΟΑΚ ώστε να αποφύγουμε τα τροχαία και τα προβλήματα που υπάρχουν στον ήδη υφιστάμενο, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια χάραξη η οποία να περνάει μέσα από αρχαιολογικές ζώνες, από σχέδια πόλεως και να καταλήγει στο τέλος στη στροφή της Σκαλέτας, στην οποία έχουν γίνει τουλάχιστον εκατοντάδες τροχέα. Οι επόμενες γενιές, εάν καταστραφούν τα χιλιάδες στρέμματα γόνιμης γης, ξεπατωθούν χιλιάδες ελαιόδεντρα. Μία χώρα η οποία δεν έχει πρωτογενή παραγωγή είναι καταδικασμένη. Οι επόμενες γενιές είναι έγκλημα να μην τους αφήσουμε μέρος να καλλιεργούν. Πού θα καλλιεργεί η επόμενη γενιά? Οι θεσμικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου, απ' την άλλη, μιλούν για την αναγκαιότητα του έργου που αναπόφευκτα θα συνοδευτεί και από απαλωτριώσεις, ενώ ζητούν την καλύτερη τεχνικά λύση, χωρίς να εκτοξευθεί ο προϋπολογισμός κατασκευής στα ύψη. Μιλούμε για φαραωνικές εξκαφές και επιχωματώσεις, οι οποίες κυριολεκτικά θα αφήσουν πίσω τους ένα γιγαντιαίο εργοτάξιο για χρόνια. Αναρωτιέμαι πώς θα λειτουργήσει ο τουρισμός με ένα εργοτάξιο αυτού του μεγέθους στα 300 μέτρα από αυτό. Δεν γνωρίζουμε τη νέα χάραξη. Και έχω συζητήσει και αρκετές φορές και με τον υπουργό το δικό μας, τον αρμόδιο των μεταφορών, τον κύριο Κεφαλογιάννη, όπου ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τουλάχιστον τα μελετητικά γραφεία, δεν έχουν υποδείξει ακριβώς τη χάραξη, από πού θα περάσει και από πού δεν θα περάσει. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ανακοινώσεις για το νέο ΒΟΑΚ αναμένονται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προγραμματίζει να επισκεφθεί την Κρήτη στα τέλη του μήνα.